Λουκουμάδες, παιδιά. Έλα, λουκουμάδες. Λουκουμάδες, μαντά. Λουκουμάδες, παιδιά. Λουκουμάδες. Λουκουμάδες. Λουκουμάδες, παιδιά. Λουκουμάδες. 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 Λουκουμάδες, παιδιά. Λουκουμάδες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε, τι φωνάζετε τώρα έτσι με στο αυτί μου? Έχουμε έρθει εδώ να βρούμε την ισχύα μας. Αφήστε μας ήσυχους. Περίεργος άνθρωπος είσαι, αδερφάκι μου. Λουκουμάδες! Μαύρη Στέφανε, γιατί δεν μου παίρνεις και εμένα κάτι, τι τον έδιωξες? Ωχ, σκάσε και εσύ, μωρέ, ακόμα δεν καθίσαμε. Τι να σου πάρω, εδώ ήρθαμε να την πέσουμε και να κάνουμε ψώνια στην αμμουδιά. Σαλεπάκι, παιδιά! Σαλεπάκι, παιδιά! Και εσύ, ματιά, δεν μπορώ να πιάσω το δίσκο, παιδιά! Έλα, κύριε, πάρε καυτό σαλέπι, κύριε, παιδιά! Για την κυρία, για τον κύριο, το γραφείο, το σπίτι, παιδιά! Σαλέπι, παιδιά! Δεν μου λες, άνθρωπε μου, είσαι με τα καλά σου. Λίγο πιο πριν εγώ δεν σου είπα να σηκωθείς, να φύγεις και να μας αφήσεις ήσυχους. Το είπες, κύριε, το είπες, δεν διαφωνώ. Όμως εμένα, εγώ, η συνείδησή μου επαγγελματική μπορεί να εγκαταλείψει τον άνθρωπο αβοήθητο στην παραλία να καίγεται από τη ζέστη, χωρίς να του προσφέρω κάτι να δροσιστεί. Δεν μου καλά, είσαι τρελός, ρε, εσύ, και μας έφερες για να δροσιστούμε, δηλαδή καυτό σαλέπι κάτω από την τάλα. Σ' αυτό, αδελφέ, δεν έχεις δίκιο, θα διαφωνήσω. Ο γνωστός καθηγητής, γερμανός φιλόσοφος, Καρλ Χάιντς Ρούμενιγκε, έχει γράψει ένα βιβλίο που λέγεται «Κάντα όλα ανάποδα». Σ' αυτό, λοιπόν, περιγράφει ότι το καλοκαιράκι πρέπει οπωσδήποτε να πίνουμε ζεστά, προκειμένου να ανεβεί η θερμοκρασία μας και να δροσιστούμε. Γι' αυτό σου λέω, φίλε, πιάσε ένα καυτό σαλέπι, άκου τη δίψα σου. Τι να ακούσω τη δίψα μου, ρε, δεν θέλω σαλέπι, σηκωθεί από εδώ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πω, πω, που μπλέξαμε. Περίεργος άνθρωπος είσαι. Oh. Καλά, σε είπε, περίεργος, μονόχνοτος και μουντός. Γιατί δεν μου έπαιρνες ένα σαλεπάκι αφού σε σταίνομαι. Δεν άκουσες, θα γινόμαστε μια δροσιά, θα παίρναμε. Καλά, άντε αυτό είσαι και εσύ βλαμμένη, ρε. Θα πίναμε καυτό σαλέπι κάτω από τους 40 βαθμούς για να δροσιστούμε. Καλά, σε λέω, περίεργο, δεν είπε για τον καθηγητή αυτό τον Καρλ Χάιντς Ρούμενιγκε, πώς τον είπε. Επιστήμονο άνθρωπος, θα ξέρε. Έλα, παιδιά, ο καλός πατσάς. Παιδιά, ο καλός πατσάς, έχω τους λαμά, έχω ψιλοκομμένο, έχω απ' όλα σκορδοστούπι, παιδιά. Μαρτον, κύριε. Πάντως, αδελφέ, από μένα είσαι συγχωρεμένος. Να κόψω τώρα ένα τους λαμά για σένα και ένα για την κυρία με λίγο σκορδοστούπι να γουστάρετε. Αυτός είναι τρελός, γυναίκα, δηλαδή δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Βρε, άνθρωπε μου, σε παρακαλώ, δηλαδή, προσπάθησε να καταλάβεις. Δεν θέλω ούτε τους λαμά με σκορδοστούπι, ούτε πατσά, ούτε και αυτό σαλέπι να φάω στην παραλία. Θέλω να μας αφήσει ήσυχους. Σε μας, ρε φίλε, πάει ο άλλος εξυπηρετήσει και αυτό είναι το ευχαριστώ. Α, τον κάνω, Έλληνα. Φύγε από εδώ, ρε παιδί μου. Αχ, βρε, Στέφανε, θα σε μαλώσω τώρα. Από το πρωί τόσο ωραία πράγματα μας έχει φέρει αυτός ο κύριος και εσύ δεν μου έχεις προσφέρει τίποτα. Και στο φινάλε, γιατί? Τόσα χρόνια ούτε ένα δωράκι, παλιό τσιγκούνι. Μα τι να σου αγοράσω, βρε, μη με τρελαίνεις κι εσύ. Τι να σου αγοράσω, να σου αγοράσω, δηλαδή σκορδοστούπι, ντους λαμά, πατσά, καυτό σαλέπι, τι να σου πάρω στην παραλία είμαστε. Έχει, βρε, κοπέλα μου, κάτι καλό. Έχει ένα ωραίο έτσι δωράκι, να σου το αγόραζα με χαρά. Ούνες! Φρέσκο καμπαρτίνες, γούνες οικολογικές, κροκόδιλο ζέμπρα, πιγκουίνο. Πάρε, κύριε, για την κυρία, έχω καταπληκτικές γούνες. Αχ, Στέφανε, πάρε μου μια γούνα, μια γούνα, μια γούνα, μου το υποσχέθηκες. Ότι έτσι και φέρει κάτι το αξιόλογο και το καλό, θα μου αγοράσεις μια γούνα, πάρε. Βρε, τι μια γούνα να σου πάρω, προσπάθησε να αντιληφθείς, βρε. Έχει 40 βαθμούς θερμοκρασία. Είμαστε στην καυτή την αμμουδιά και μου ζητάς να σου αγοράσω γούνα, επειδή δηλαδή αυτός είναι βλαμμένος και πουλάει γούνες στην παραλία. Μην τον ακούτε, κυρά μου, μην τον ακούτε. Σήμερα το καλοκαίρι, δηλαδή του 1999. Θα φορεθεί, είναι top of the top η γούνα. Μα ακούτε κι εσύ είσαι τσιγκούνης και δεν ξέρεις. Έχεις αυτό το πρόβλημα, δεν ξέρεις. Ας το διάλογο, εσύ κοφίγε από εδώ, ρε. Ας το διάλογο, εσύ κοφίγε από εδώ, ρε. Και εσύ τι κλαίς τώρα, μωρή. Ναι, τι κλαίω και τι κλαίω. Τόσα χρόνια πριν πάλι τσιγκούνι, ούτε ένα φοράκι, τίποτα δεν μου έχεις πάρει. Μου έχεις φάει τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Αλλά έτσι που το πας, θα δεις εσύ από μένα, θα δεις. Θα δω από σένα, τι θα δω δηλαδή, μωρέ, τι θα δω, με απειλείς, τι θα μου κάνεις δηλαδή. Διασύγεια, γρήγορα, αποτελεσματικά, τα καλύτερα, για μια σίγουρη διατροφή, πάρε, κυρία μου, διασύγειο, θα σε σώσω εγώ. Πάρτε, κυρίες και κύριοι, διασύγειο, διασύγεια. Αμάν!